τρίτο ερώτημα. Η έκβαση πλέον, η τελική, αν θέλετε, έκβαση αυτής της υποθέσεως είναι αποκλειστικά και μόνο στα χέρια της πολιτείας. Θέλω να πιστεύω ότι και ο Υφυπουργός έχει κάθε λόγο και έχει κάθε λόγο σε όποιο, με όποιο τρόπο να το προσεγγίσει το θέμα, να στηρίξει τη Δωδεκάνησο και να φροντίσει να αποκατασταθεί αυτή η σχέση και να φροντίσει με την αποκατάσταση της σχέσης να διατηρηθεί κιόλας. Εφόσον κριθεί ότι το μέγεθος της προσπάθειας που απαιτείται, είτε σε πολιτικό είτε σε οικονομικό επίπεδο, είναι τέτοιο που το καθιστά, καθιστά όλο αυτό το εγχείρημα συμφέρον για τον τόπο. Εάν δεν είναι έτσι, θα μας το δηλώσει. Οι φορείς, επαναλαμβάνω, έχουν εξαντλήσει τις δυνάμεις τους και σε επίπεδο ρόδου και σε επίπεδο κόμου. Θα είναι αδιανόητο να αναλάβουν οποτεδήποτε δέσμευση ή ανάληψη ευθύνης που είναι πάνω από τις δυνάμεις τους. Και ανεύθυνο. Και γι' αυτό και δεν το έκαναν μέχρι τώρα. Επιτυχώς δεν το έκαναν μέχρι τώρα και ευτυχώς που δεν το έκαναν μέχρι τώρα. Κρίνω, επαναλαμβάνω, τελείως άσκοπη τη συζήτηση που γίνεται εδώ για την καθυστέρηση στις πληρωμές ως ένα πολύ μεγάλο αποπροσανατολισμό από τα πραγματικά αίτια που μας οδήγησαν σε σημερινά αποτελέσματα. Σας ξαναλέω τα πολύ απλά δεδομένα και γεγονότα. Όταν υπήρχαν οι οφειλές, δεν έγινε νομική, τουλάχιστον νομικά, χρήση αυτού του επιχειρήματος. Δεν μπορεί να γίνονται όταν δεν υπάρχουν οι οφειλές. Ο πύχης, επαναλαμβάνω, σε αυτή τη συζήτηση ανέβηκε τόσο πολύ με ευθύνη του Υπουργείου, ανέβηκε τόσο πολύ που οι φορείς πια είναι αδύνατο να το διαχειριστούν για να αποκαταστήσουν αυτή τη σχέση σε αυτά τα επίπεδα. Επιπλέον, οι φορείς είχαν τοποθετήσει τον πύχη σε ένα επίπεδο που μπορούσαν να το διαχειριστούν με τις δικές τους δυνάμεις. Και οποτεδήποτε παρουσιαζόταν το πρόβλημα με τον πύχη στο επίπεδο που, τον είχαν θέσει οι φορείς, θα μπορούσαν, ενδεχομένως γιατί τώρα μιλάμε υποθετικά, θα μπορούσαν να το διαχειριστούν με πολύ μεγαλύτερη άνεση και γνωρίζοντας ότι το οτιδήποτε λένε, υπογράφουν, πράττουν ή αποφασίζουν να είναι και αποτέλεσμα, να είναι συναποκλειστικά δική τους ευθύνη. Όταν φεύγει από τα χέρια τους μια κατάσταση, δεν μπορεί να στρεφόμαστε στους φορείς για να ζητούμε ευθύνη. Εγώ λοιπόν λέω πάρα πολύ απλά ότι το μέλλον αυτής της ιστορίας είναι στα χέρια του Υφυπουργού, του Υπουργείου Τουρισμού. Διευθυνόμαστε στον Υφυπουργό, διότι είναι βεβαίως πολιτικός προϊστάμενος στον οργανισμό αυτόν, πολύ περισσότερο γιατί εκπροσωπεί την περιοχή μας και γνωρίζει ο ίδιος πάρα πολύ καλά πόσο μεγάλη σημασία έχει για τον τόπο. Και ο ενίος φορέας τουρισμού στην ΚΟ, αλλά και ο Δήμος ΚΟ, από την αρχή στήριξε το εγχείρημα και επί Δημαρχίας Γεωργίου Κυρίτση και επί Δημαρχίας Κωνσταντίνου Καϊσέκλη. Προσωπικά, στο διάστημα που είχα την ευθύνη της αρχικής συμφωνίας, το οποίο άλλωστε και στο παρελθόν βρισκόμενο στην ΚΟ, όχι απλώς δεν έχω κανένα παράπονο, αλλά έχω ευχαριστήσει γιατί βρήκα αμέριστη συμπαράσταση στους τοπική αυτοδιοίκηση και στους φορείς της ΚΟ, και την παραμονή ακόμα προτού ταξιδέψουμε για το Δουβλίνο και από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, όχι μόνο από την προηγούμενη, αλλά και από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, που είχε και έγραφη δήλωση, η οποία παρέπεμπε στην προθυμία της να συνεισφέρει, να συμμετάσχει σε μια προσπάθεια διατήρησης αυτής της πρωτοβουλίας. Είμαι στη διάθεσή σας για όποια ερώτηση θέλετε. Κύριε Δημάρχο, αυτά που είπατε δεν έχει καμία ευθύνη ή...